Απογειώθηκε η τιμή του κρέατος, το οποίο τους τελευταίους μήνες ακολουθεί σταθερά ανωδική τροχιά, πλέον έχει φτάσει στα ύψη και για κάποιες οικογένειες θεωρείται είδος πολυτελείας. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί τον τελευταίο χρόνο, με τη μέση αύξηση να έχει φτάσει στο 33,5%. Κακά τα ψέματα, τα τρόφιμα έχουν ανέβει και παρόλο που έχουν ανέβει, είναι και ένα είδος πρώτης ανάγκης για τον καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, από την αρχή της κρίσης, έχουν ανέβει αναλογικά γύρω στο 20-25%. Είναι αναλόγως το κρέας και αναλόγως τη ζήτηση του κρέατος. Και η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη εν ώψη των Χριστουγέννων. Οι καταναλωτές βλέπουν το κρέας να ακριβένει όλο και περισσότερο, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο από το να περιορίζουν τις ποσότητες που αγοράζουν. Μεγάλοι κανονικές. Ποια είναι τα πιο ακριβά κρέατα? Το μικρό, το κατσίκι, το αρνάκι, το μοσχάρι, αυτά. Τα στοιχεία καταδεικνύουν αύξηση μέσα σε ένα χρόνο στην τιμή του κοτόπουλου κατά 55,5%, στο μοσχάρι κατά 25% και το χοιρινό κατά 20%. Οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες όπως τις ζώτροφες έχουν οδηγήσει σε ένα ντόμινο αυξήσεων. Δηλαδή το μοσχάρι έχει πάρει πάνω γύρω στα 2,5 ευρώ η τιμή κιλού του, το χοιρινό έχει πάρει γύρω στο 1,5 με 2 και το κοτόπουλο γύρω στο 1 με 1,5. Από εκεί και πέρα τώρα που θα σταματήσει δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε ούτε και εμείς και ιδίως τώρα που έρχονται και Χριστούγεννα και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα το πάρει όλος ο καταναλωτής. Ταυτόχρονα οι κρεοπόλες έχουν να αντιμετωπίσουν και τους φουσκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΗ που ανεβάζουν στα ύψη τα λειτουργικά τους έξοδα. Πέρα από εκεί δεν έχουμε να διαχειριστούμε μόνο την αύξηση των κρεάτων που έχουν πάρει οι ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες πάνω. Έχουμε να διαχειριστούμε και την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος που είναι τεράστιες στα κρεοπολία, γιατί τα κρεοπολία έχουν θαλάμους, έχουν ψυγεία και η κατανάλωση του ρεύματος είναι μεγάλη. Δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομία στο ρεύμα από τη στιγμή που υπάρχουν ψυγεία. Οπότε έχουμε να διαχειριστούμε το πιο μεγάλο αυτή τη στιγμή είναι το ρεύμα που πνίγει τις επιχειρήσεις. Όσο πλησιάζουν οι γιορτές, οι καταναλωτές αγωνιούν όλο και περισσότερο για την τιμή του κρέατος, ενώ για όσους επιλέγουν τη γαλοπούλα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τιμή στα ύψη.